Ένα γνωστός μου έχει πάρει από τσιστέρνες ή από τη Βαζονιά, νομίζω, έχει πάρει 9 Βούλγαρους και Βουλγάρες να τσιπάει στις ελιές. Έχει γεμίσει το αμάξι, έχει βάλει μέσα στο αυτοκίνητο 9 και είναι άλλη μια Βουλγάρα που δεν ήταν παραπάνω από τα 35 κιλά και δεν μπορούσε να την βάλει και της λέει έμπρος στον πορπαγκάζ. Και ανοίγει το πορπαγκάζ, και μπαίνει αυτή και κλείνει το πορπαγκάζ. Όξω λοιπόν από το χωριό, τη σταματάει, λέει, το μειχτό. Του λέει τα χαρτιά σου, άδεια δίπλωμα, δίνει αυτός τα χαρτιά, τα ξανοίγει. Επικεφαλής τώρα στο μειχτό ήταν μια γυναίκα, η οποία λέει ήταν και έγκυος, γιατί η κοιλιά της λέει φαινότανε. Αφού λοιπόν έκανε το καθιερωμένο έλεγχο εκεί στα χαρτιά, λέει θέλω και τα χαρτιά των εργατών. Λέει άφησε μαδρε παιδί μου, τσιλίες σε παρακαλώ πολύ, στις ελιές πάμε, ράτσι εγώ τους ανθρώπους 20 μέρες και μου μαζώνουνε. Λέει όχι, όχι, θέλω τα χαρτιά. Πετάγεται λοιπόν μια γυναίκα από όλους και λέει τα χαρτιά μας τα έχουμε στο ασίμι. Λέει μπροστά εσείς και πίσω εμείς να πάμε στα ασίμι. Θα δούμε τα χαρτιά. Παρακαλούσε εδώ αυτός, αυτή τίποτα. Α, πάμε στο ασίμι να δούμε τα χαρτιά. Μπροστά λοιπόν αυτός πίσω το 100 και μπήκανε λοιπόν στο ασίμι και κατεβήκανε να φέρουν τα χαρτιά και μόλις σε κατεβήκανε του λέει αυτή άνοιξε μου και το πορπαγκάζ. Λέει όχι, το πορπαγκάζ δεν τα ανοίγω. Λέει γιατί. Λέει δεν ανοίγω το πορπαγκάζ γιατί έχω μια σκύλα, έχω μια λάση και είναι δαγκανιάρα. Και δεν έχω ευθύνη. Λέει, άνοιξε το, άνοιξε το. Άνοιξε το, που λέει αυτή. Λέει, γεια, σε προειδοποίησα. Λέει, δεν έβρια παιδιά, άνοιξε το. Και πάει αυτός στον πορπαγκάζ και κάνει έτσι. Λάση, εδώ που θα ανοίξω, να δακάσεις. Γιατί αν δεν δακάσεις, θα σε σκοτώσω. Μόλις το είπε λέει αυτό, έκανε αυτή 2-3 βήματα πίσω-πίσω. Και κάνει λέει έτσι, και ανοίγει το πορπαγκάζ και σηκώνει τη μούρτζη η Βουλγάρα και ήταν ολόκληρη η μούρτζη από τις κόρνες. Και σπάει κάθε λέει η επικεφαλής και σταμάτησε στα 30 μέτρα. Και του λέει φύγετε, φύγετε.